Δεν είναι δυνατόν, προβλέπει αντιπαράθεση με τη Δύση για δέκα και πυρηνική αποκάλυψη. Ποιος, ο Δημήτρη Μετμέντεφ. Το τεκτονικό ρήγμα που έχει σχηματιστεί για την κατανόηση του μέλλοντος σε διάφορα μέρη του κόσμου θα επιδεινωθεί. Δεν χρειάζεται να είσαι οραματιστής για να καταλάβεις ότι η φάση της αντιπαράθεσης θα είναι πολύ μεγάλη. Η αντιπαράθεση θα διαρκέσει για δεκαετίες, τονίζει. Τα υποστηρίζει με άρθρο του The Age of Confrontation που δημοσιεύτηκε στη Ρωσίσκα Γκαζέτα. Ο Δημήτρη Μεντμέντεφ συνέκρινε τον κόσμο με την κρίση στην Καραϊβική. Αυτή ήταν μια από τι πιο τεταμένε στιγμέ ψυχρού πολέμου μεταξύ Ένωση Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών και Ηνωμένων Πολιτειών. Η κρίση του 1962 σχεδόν εκφυλίστηκε σε τρίτο παγκόσμιο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε σημάδεψαν, εγκατέστησαν πυρηνικέ κεφαλέ στην Τουρκία. Η Ένωση Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών ω απάντηση εγκατέστησε πυράβλου στην Κούβα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε επέβαλαν αποκλεισμό στην Κούβα. Ήταν έτοιμε να εισβάλλουν στη χώρα, αλλά χάρη στι διαπραγματεύσει κατέστη δυνατό να συμφωνηθεί η απόσυρση των Σοβιετικών πυράβλων από την Κούβα και των Αμερικανών από την Τουρκία. Σα έχω ειδικά ρεπορτάζ και από πέρσι. Το Νούτ Παντ Δημήτρη Μεντεβ, δεν έχει καμιά αμφιβολία ότι η τρέχουσα αντιπαράθεση θα μπορούσε να καταλήξει σε μια πυρηνική αποκάλυψη. Τα ακούσατε αυτό. Οι αντίπαλοι μα αποφάσισαν να νικήσουν πραγματικά τη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη, τη Ρωσία. Είναι αναμφίβολα ανόητη, αλλά έτσι είναι. Και ο δεύτερο λόγο είναι αρκετά πεζο. Τα πυρηνικά όπλα έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από ποιον και πού, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ταμπού. Μιλάμε για τι Ηνωμένε που το 1945 ήταν αυτέ που έριξαν πυρηνικέ βόμβε σε δύο ειρηνικέ ιαπωνικέ πόλει εξαφανίζοντά τι από προσωπική χειροσύμα και ναγκασάκι. Όλα αυτά τα γεγονότα σήμερα δεν διευκρινίζονται ακόμη και στην ίδια την Ιαπωνία. Λένε στα παιδιά σχολική ηλικία ότι η βόμβα έπεσε, αλλά δεν διευκρινίζουν από ποιον. Και στο πλαίσιο του Β' Παγκόσμιου Πολέμου είναι βέβαιη ότι ήταν η Ένωση Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών που την έριξε. Τώρα η Δύση είναι επίση έτοιμη γι' αυτό. Διεξάγει υβριδικό πόλεμο, προσπαθώντα να διατηρήσει εξασθενημένη ισχύ και επιρροή. Επιπλέον, η τρέχουσα σύγκρουση σύμφωνα με τον Μεντ έχει ήδη προκαλέσει ένταση μεγαλύτερη τάξη σε μέγεθο από εκείνη του προηγούμενου ψυχρού πολέμου και εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες έχει. Στην πραγματικότητα βρίσκεται ήδη ο κόσμος στα πρόθυρα ενό τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Τώρα πια η εκφυλισμένη νέα γενιά δυτικών πολιτικών ξεκάθαρα αγνοεί τι θέλει και τι πράττει. Και φαίνεται να έχουν ξεχάσει ποια θα είναι η απάντησή μας εάν οι προκλήσεις πάνε πολύ μακριά. Και για να μην καταλήξουν όλα σε ρήπια και εκατομμύρια θύματα, είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε λογικούς συμβιβασμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας και την απαγόρευση ναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου. Τι θα αντικαταστήσει όλα αυτά, δεν ξέρουμε ακριβώ τι θα μείνει από την παλιά πλατεία αλλά η Δύση θα πρέπει να τα αποδεχθεί αν δεν θέλει ένα αποκαλυπτικό τέλος στον ελαττωματικό πολιτισμό μας. Εδώ βλέπουμε τον Πρωθυπουργό Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πιστεύει ακόμη ότι τα αποτελέσματα αντιπαράθεση πρέπει να τεκμηριωθούν. Θα χρειαστεί επίσης μια προσεκτική επανασύνδεση του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών που έχουν χάσει την αίσθηση της ύπαρξής τους. Ταυτόχρονα, τονίζει, δεν είναι σαφέ εάν θα είναι δυνατή η έξοδο από την κρίση επειδή η Δύση οθεί με σιγουριά τον κόσμο προ έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, υποκινώντα όλο και περισσότερο την Ουκρανική σύγκρουση. Ο ψυχρό παλεμό δήρκεσε 44 χρόνια και 9 μήνε. Η διάρκεια τη τρέχουσα παγκόσμια σύγκρουση είναι άγνωστη. Αλλά είναι ήδη σαφέ ότι η Δύση έχει υπολογίσει λάθο σε πολλά σημεία. Η Ρωσία δεν είναι απομονωμένη όπω περίμεναν οι εχθροί τη, αλλά όλα είναι στο ράφι. Οι πολιτικέ εμπορικέ σχέσει αναπτύσσονται με Ασία, με Αφρική και Λατινική Αμερική. Σα είχα ιδιαίτερα ρεπορτάζ. Το δολάριο χάνει έδαφο. Πολλέ ευρωπαϊκέ αμερικανικέ εταιρείε εγκατέλειψαν τη Ρωσία. Αλλά οι εγκαταστάσει παραγωγή του παρέμειναν και η ρωσική οικονομία δεν κατέρευσε. Να ακούσετε και αυτό. Έγινε γνωστό ότι η Ρωσία μπλόκαρε δυτικά περιουσιακά στοιχεία αξία 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Διακριμένε ειδήσει. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. εγγράψουν. Κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.